καθώς και της προάσπισης της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού. Εμπνεόμαστε και αντλούμε δύναμη από το προστάτημα Άγιο. Η σεπτή του μορφή εμφανίστηκε θαυματουργικά πολλές φορές στις επάξεις των φρουρίων, στις θέσεις μάχης των θαρακομάτων, στις στοές των οχυρών και στις κορυφές των υψωμάτων, δίνοντας θάρρος και δύναμη στο στρατό μας. Τιμούμε τους αγώνες, τις θυσίες και τους 115.000 νεκρούς σε όλους τους αγώνες του έθνους, στους οποίους ο Έλληνας μαχητής όχι μόνο υπερνίκησε στις περισσότερες περιπτώσεις τους αριθμούς και την ανωτερότητα των μέσων του εχθρού, αλλά επίσης υπέμεινε με καρτερία τις κακουχίες και τα καιρικά φαινόμενα, αποκαλύπτοντας κάθε φορά το πανάρχιο πλεόνασμα των αρετών που διαθέτει. Στους ένδοξους Βαλκανικούς πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρασιατική Εκστρατεία και κυρίως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο ηρωικός ελληνικός στρατός αντιμετώπισε ταυτόχρονα σε αντιμέτωπο αγώνα τους στρατούς δύο μεγάλων και ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών, ο Έλληνας μαχητής απέδειξε περίκρανα ότι τα οπλικά συστήματα, όσο ισχυρά κι αν είναι, δεν μπορούν να καταβάλουν το φρόνημα και την αποφασιστικότητα των γενναίων. Τιμούμε σήμερα τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και τους στρατιώτες που επιτελούν μέρα και νύχτα με υπέρτατη αφοσίωση το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα, μη φρεντόμενοι κόπων και θυσιών, συνήθως μακριά από τις οικογένειές τους και πολλές φορές κάτω από αντίξωες συνθήκες. Προβάλλουμε την αξία και τη σημασία της χερσαίας διάστασης της στρατιωτικής ισχύως της χώρας ως βασική συνιστόσα στο ενιαίο αποτρεπτικό μήνυμα που εκπέμπεται συνολικά από τις ένοπλες δυνάμεις με βάση τις κατευθύνσεις του κυρίου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο στρατός κατέχει, ελέγχει και αμήνεται του πατρίου εδάφους. Η σημασία του ελέγχου του χερσαίου τμήματος της επικράτειας είναι ζωτική, καθώς με βάση το έδαφος χαράσσονται όλες οι θαλάσσιες και εναέριες ζώνες που συγκροτούν το σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας και των κυριολεκτικών μας δικαιωμάτων. Η διατήρηση του εδάφους σημαίνει και διατήρηση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και των δικαίων της χώρας μας. Τιμούμε σήμερα τον ελληνικό στρατό που ακόμα και στην περίοδο της ειρήνης επιτέλεσε και επιτελεί διαχρονικά ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό έργο. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι την αποφύτιση των πρώτων επιστημόνων από το Πολυτεχνείο, η στρατιωτική μηχανική ήταν πρωτοπόρη στην κατασκευή των βασικότερων υποδομών της χώρας μας. Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των ενόπλων δυνάμεων και του στρατού ειδικότερα σε κάθε επίγουσα ανάγκη, θεομηνία ή καταστροφή είναι διαχρονικά δεδομένη στην υπηρεσία του κράτους και του λαού. Η αδιάλειπτη κοινωνική προσφορά του, που εκφράζεται με την κατασκευή μικρών έργων υποδομής σε απομακρυσμένες περιοχές, με την παροχή υγειονομικής υποστήριξης σε ακριτικά χωριά και σε μικρονήσους, από το υγειονομικό μας προσωπικό, με αεροδιαπονητές ασθενών υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες και η σημαντική προσφορά αγαθών πρώτης ανάγκης σε απόρους συμπολίτες μας παραμένουν πάντοτε κέραιες προτεραιότητες στην καθημερινότητά μας. Σήμερα ο στρατός δεν επαναπαύεται στα όποια επιτεύγματά του. Εμπνεόμενος από το ένδοξο παρελθόν του, συνεχίζει ακούραστα να επιτελεί το πολυμερές έργο του. Έχει το τιμητικό προνόμιο να είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του ανεπτυγμένος από τον καιρό της ειρήνης στις ακριτικές και τις παραμυθόριες περιοχές. Σε κάθε νησί, σε κάθε βραχονισίδα, σε κάθε οριογραμμή, από το Ορμένιο μέχρι το Καστελόριζο και την Πέτρα του Ρωμιού και από την Κάρδο μέχρι τους Οθωνούς, αποτελεί μέρα και νύχτα το άγρυπνο μάτι της επιτήρησης των συνόρων και της ασφάλειας της χώρας μας. Συνεχίζουμε αυτό ήδη. Την επιχειρησιακή εκπαίδευση, που αποτελεί το κυριότερο έργο σε καιρό ειρήνης, εκπέμποντας παράλληλα μήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής στο πλαίσιο που καθορίζει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
με πλήρη και αρμονική συνεργασία με τους άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαθεσιμότητα και στη συντήρηση των μέσων μας και γενικότερα στη διοικητική μέρημνα. Ενισχύουμε το έξυπνο δυναμικό μας με την αύξηση των μαθητών στις παραγωγικές σχολές και την πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών. Συμπληρώνουμε και επαυξάνουμε τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες με πλήθος εξοπλιστικών προγραμμάτων υψηλής τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας έτσι τεχνολογική υπεροχή. Επιπρόσθετα, ενδυναμώνουμε τις διεθνείς μας συνεργασίες και επενδύουμε στη συνεκπαίδευση με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, διεξάγοντας διεθνείς ασκήσεις και αποσπώντας τα ερμηνεύτερα σχόλια των συμμετοχόντων. Επενδύουμε στην κοινοτομία και αναλαμβάνουμε ενέργειες για την αναγκαία προσαρμογή του στρατού στις αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις, έχοντας κατά νου ότι η τεχνολογία επιτυχαίνει εντυπωσιακά και μεγαλύτερα αποτελέσματα με απείρως μικρότερο κόστος. Στην προσπάθεια αυτή, ενθαρρύνουμε την εφευρετικότητα και την πρωτοβουλία, ενώ αξιολογούμε κάθε ιδέα ή πρόταση που μπορεί να προωθεί συνολικά το πνεύμα καινοτομίας για τον ελληνικό στρατό του 21ου αιώνα. Στην πολύπλευρη αυτή προσπάθεια, τον πρώτο και καθοριστικό λόγο έχει το προσωπικό μας, ο σπουδαιότερος πολλαπλασιαστής ισχύος, χωρίς τον οποίο κανένα μέσο και κανένα οπλικό σύστημα δεν είναι ικανό να λειτουργήσει. Στο πλαίσιο αυτό και για τη διατήρηση του αξιόμαχου πνεύματος και του ηθικού του προσωπικού μας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, το Γενικό Επιτελείο Στρατού καταβάλει συνεχώς άγνωστες προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του με πρωτοβουλίες που αφορούν στην επέκταση του οικιστικού προγράμματος για τα στελέχη, στην αναβάθμιση των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς και στη στήριξη όσων έχουν ιδιαίτερα οικογενειακά, κοινωνικά ή άλλου είδους προσωπικά προβλήματα. Άντρες και γυναίκες του στρατού Ξηράς, σήμερα γιορτάζει ο στρατός μας. Σήμερα γιορτάζετε εσείς. Σήμερα γιορτάζουν μαζί σας οι οικογένειές σας. Γιορτάζετε εσείς, οι πρωταγωνιστές του καθήκοντος, οι άγνοι και ακούραστοι υπηρέτες της πατρίδας, εσείς που με αυταπάρνηση επιτελείτε το ιερό σας καθήκον όπου και όποτε διαταχθείτε. Τη συγκινητική του τη ημέρα δεν πρέπει να ξεχνούμε και τους απόστρατους συναδέλφους, οι οποίοι υπήρξαν οι δάσκαλοι που μας δίδαξαν την έννοια του καθήκοντος και του χρέους και που αποτέλεσαν τα λαμπρά παραδείγματα σε όλους εμάς τους νεότερους. Πήραμε τη σκητάλη από αυτούς και συνεχίσουμε το σημερινό μας αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι ο Άγιος Γεώργιος να στέκεται στο πλάι μας σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε ενέργεια και σε κάθε δραστηριότητά μας. Η έκθεση οπλικών συστημάτων.
Αποχώρηση επισήμων. Παρουσιαστέ! Το οποίο υπερτείται από πλήρωμα 3 ατόμων και ομάδα 7 ατόμων. Φέρει ως οπλισμό πυροβόλο 20 χιλιοστών και πολυβόλο MT3. Σας αναφέρω ότι παρέχει δυνατότητα και εκτός 6 εκατογόνων βομβίδων. Πυράβλους. Αποτελείται από 3 άτομα το στοιχείο, ο οδηγός, γεμιστής, στοπευτής και στοιχειάρχης. Αυτό είναι το ιδιαίτερο αντιαρματικό σύστημα το οποίο έχουμε στον δρόμο. Υπάρχει προοπτική να το αντικαταστήσουμε, ιδιαίτερη έρχεται σιγά σιγά το πυρόβλο του δρόμου. Γίνεται εξυγχρονισμός κατά βάση των βιομαχικών του, έτσι των πυράβλων των οποίων φέρει. Και είναι ότι πραγματικά καλύτερο διαθέτουμε βεληνικές. Με 3.750. 3.750 μέτρα, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πλήρωμα προσοχή! Αντιπύλαργος Βλουτής Παντελέημον, αρχηγός μέσου άρματος. Σας παρουσιάζω στρατηγέ. Το άρμα μάχης Leopard 2 Hell, το οποίο υπηρετείται από πλήρωμα 4 ατόμων, φέρει πυροβόλο 120 χιλιοστών και μπορεί να κάνει βολή σε 6 χιλιόμετρα και έχει αυτονομία 300 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το τελειότερο άρμα μάχης, το οποίο υπάρχει όχι μόνο στον ελληνικό στρατό, έτσι, αλλά μπορούμε να πούμε και παγκοσμίως. Είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουμε. Αυτό που ακούσατε, το συγκριτικό του πλεονέκτημα είναι το πυροβόλο των 120 χιλιοστών και το βεληνικές ότι μπορεί να παραλάβει τον εχθρό από τα 6 χιλιόμετρα. Έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Είναι λίγες οι μονάδες βέβαια στον ελληνικό στρατό που διαθέτουν αυτό το τύπο άρματος. Μία εξ αυτών είναι και ο στρατόπεδο η οποία. Παρουσιάζω το πυροβόλο B109A3, G2, γερμανική κατασκευή και προελεύσεω. Υπηρετείται από 6 άτομα. Έχει διάμετρο 155 χιλιοστά και έχει μέγεθο βεληνικέ 3.700 μέτρα με σημαντικά βλήματα, το οποίο μπορεί να φτάσει 30 χιλιόμετρα με το ειδικό βλήμα Χέρα. Σήμερα γιορτάζει και το πυροβολικό μα. Παρά το πυροβολικό έχει προστάτητα την Αγία Βαρβάρα, γιορτάζει και το πυροβολικό μα σήμερα. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό πυροβόλο το οποίο διαθέτει το ελληνικό. Πυροβολικό. Και αυτό και το οποίο προβάλλουμε ιδιαίτερα με αρκετά μεγάλο βεληνικές κατά μέσο όρο και στα 20 χιλιόμετρα 23.500 κατά βάση, αλλά μπορεί να πάει και πιο μακριά. Και είναι το βασικό πραγματικά έτσι
πυροβόλο το οποίο έχουμε για την υποστήριξη των μονάδων ελιγμού. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Και ο Άγιος Γεώργιος και η Αγία Βαρβάρα. Να είναι πάντα δίπλα σας. Να είστε καλά. Ο Δάφκος Σιόδωρος, σας δημοσιάζω στρατηγέ το ΜΗ-1117, το οποίο αποτελείται από πλήρωμα 2 ατόμων. Είναι ελαφρύ και θωρακισμένο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται σε αποστολές μακράς αγνωρίσεως και συνοδείας οχημάτων με αυτονομία 692 χιλιόμετρα. Αυτό είναι ένα από τα τελευταία εξοπλιστικά αποκτήματα του. Σας το πήραμε βέβαια με δωρεάν από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της βοήθειας την οποία μας παρέχουν, ήταν αποσυρώματα από τον Αμερικανικό στρατό και τα αξιοποιούμε κατάλληλα εμείς στο δικό μας στρατό. Παρέχουν πάρα πολύ σημαντική βοήθεια, όπως είπε και ο συνάδελφος, ιδιαίτερα στο θέμα της αναγνώρισης και της επιτήρησης της περιοχών. Και τα χρησιμοποιούν φυσικά ιδιαίτερα στην επιτήρηση της μεθορίου και την τρέχουσα περίοδο. Έτσι και έχουν επαυξήσει πάρα πολύ και τις δυνατότητες της επιτήρησης και αναγνώρισης των διαφόρων ευαίσθητων περιοχών της πατρίδας μας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εμβαδρώνεται από δύο άτομα, εγκλωβίζει στόχος 5,5 χιλιόμετρα πυρηνικές, ύψος 3.000 μέτρα και λειτουργούν τα επέμβια λειτουργής επιχειρήσης και νύχτα λόγω του συστήματος FLIR. Μπορεί να εκτεθέσει 4 πυράβλους, οι οποίοι μπορεί να πιάσουν τους 2,2 μάχη με ταχύτητα, μέσα σε 18 δευτερόλεπτα, να καταρρύψει το στόχο. Βασικό αντιεροπορικό, είναι αντιεροπορικό πυροβολικό αυτό που σας δείχνει τώρα εδώ πέρα. Είναι βασικό αντιεροπορικό σύστημα για την υποστήριξη για την προστασία των διαφόρων άλλων μονάδων και πρέπει έτσι να το τονίσουμε για το ρόλο του αντιεροπορικού πυροβολικού ότι αυτό είναι το οποίο βγαίνει πρώτο στο πεδίο και θα βγει πρώτα αυτό για να προστατεύσει όλους τους άλλους οι οποίοι θα ακολουθήσουν μετά. Γι' αυτό στάθηκα ιδιαίτερα σε αυτό εδώ για να τονίσω το ρόλο και τη μεγάλη σημασία που έχει το αντιεροπορικό πυροβολικό μετά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Πάνω σε κάμερ ΜΗ-1118 περιλαμβάνει δύο κάμερες, μία θερμική που είναι νυχτός και μία κάμερα ημέρας. Το οποίο το κατασκευάσαμε εμείς και το φτιάξαμε εμείς. Δηλαδή μάλιστα. Αυτό το ιδιαίτερο το οποίο θέλω να σας δείξουμε εδώ είναι ότι έχουμε το όχημα, αυτό το όχημα Hammer, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ, είναι αμερικανικής κατασκευής και προελεύσεως. Αυτό το όχημα δεν την έχει την κάμερα από πάνω εξ αρχής κατασκευής, αλλά εμείς επειδή ακριβώς θέλουμε να επιτηρούμε σύνορα σε οποιοδήποτε σημείο, ακόμα και σε σημεία τα οποία η μόνιμη εγκατάσταση, η μόνιμη υποδομή καμερών δεν μπορεί να μας βοηθήσει, δεν μπορεί να υπάρξει, να εγκατασταθεί, μπορέσαμε και το εγκαταστήσαμε πάνω στο όχημα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα, ακόμα και σε δύσκολα σημεία που δεν μπορούν να έχουν μόνιμη υποδομή, να μπορέσουμε να έχουμε εικόνα από οποιαδήποτε περιοχή. Η εικόνα μέσω άλλων επικοινωνιακών υποδομών λαμβάνεται από αυτήν την κάμερα και μεταφέρεται σε όλα τα κέντρα επιχειρήσεων. Από τη Μεθόριο μέχρι κάτω το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά.
χρειάζεται να σηκώνεται σε μεγάλο, γιατί σας βλέπετε ότι είναι σειρώμενοι. Με αποτέλεσμα να δίνει πολύ μικρότερο, μικρότερο στόχο στον εχθρό. Αυτό είναι το σημαντικότερο, το ότι πέφτει πολύ πιο γρήγορα. Γιατί φανταστείτε ότι σε ένα ποτάμι θα πάμε να γεφυρώσουμε, είναι ο κύριος στόχος. Εκεί όλοι, δηλαδή όλα τα πυρά θα πέσουν πάνω σε αυτό το όχημα. Και το οποίο εμείς πρέπει να το καλύπτουμε με όλα μας τα πυρά, το καλύπτουμε για να μπορέσουμε να το επιτρέψουμε.